Απομεινάρια από το ξεχασμένο παρελθόν. Η πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Είναι όμως όλα τα μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού απόλυτα ασφαλή? Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι αέριοι ρήποι τα απειλούν. Πρόκειται για αόρατα, καταστροφικά και δύσκολα ανιχνεύσιμα σωματίδια. Στο Μουσείο των Βίκινγκ, στο Όσλο, η ποιότητα του αέρα μέσα στις προθήκες αμφισβητείται έντονα. Κάτι υπάρχει πίσω από το τζάμι. Δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς και φυσικά τώρα θέλουμε να μάθουμε τα συστατικά της σκόνης και κυρίως αν είναι επικίνδυνα ή όχι. Για να λύσουν το μυστήριο, οι συντηρητές δοκιμάζουν ένα δοσίμετρο νέου τύπου που αναπτύχθηκε μέσω ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος. Στόχος, η έγκαιρη προειδοποίηση αναφορικά με τη ρήπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους πριν τα αποτελέσματα διαβρώσουν τα εκθέματα. Η δοκιμή του δοσίμετρου από τους υπεύθυνους του Μουσείου Ιστορίας και Πολιτισμού θα δείξει αν οι αέριοι ρήποι ευθύνονται για τη διάβρωση των οργανικών υλικών που εκτίθενται στις προθήκες. Αυτό είναι ένα παπούτσι Εσκιμώου από τον Καναδά. Εκτίθεται τόσα χρόνια στο μουσείο που έχει γίνει σκληρό, σχεδόν άκαμπτο. Αλλά θα μπορούσε να έχει φθαρεί τόσο πολύ που θα ήταν αδύνατο να το αγγίξω με αυτόν τον τρόπο. Το πρωτότυπο δοσίμετρο κατασκευάστηκε στα εργαστήρια του Νορβηγικού Ινστιτούτου Εναέριων Ερευνών Νείλου. Μέχρι τώρα, διάφορα μεγέθη, όπως η ακτινοβολία, η θερμοκρασία και η υγρασία, μετρώνται συνεχώς στα μουσεία. Δεν συνέβαινε το ίδιο όμως και με τους αέριους δρύπους. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε αφορμή για την έναρξη της έρευνας. Σε πολλά μουσεία δεν έχουν τη δυνατότητα να διεξαγάγουν ελέγχους αναφορικά με το πρόβλημα που σχετίζεται με τους αέριους ρήπους. Αυτό μπορεί να συνέβαινε είτε γιατί δεν διέθεταν τα κατάλληλα όργανα μέτρησης που υπάρχουν σήμερα, είτε γιατί η παρακολούθηση και η ανάλυση των μετρήσεων κόστιζε πολύ ακριβά. Ένας επιπλέον λόγος μπορεί να είναι και η άγνοια που είχαν για την ακριβή σημασία αυτών των προβλημάτων. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της χρήσης των νέων δοσίμετρων είναι ότι επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να βλέπουν άμεσα τα αποτελέσματα. Προηγουμένως, οι συντηρητές έπρεπε να χρησιμοποιούν δύο ξεχωριστούς αισθητήρες και να στέλνουν τα αποτελέσματα σε διαφορετικά εργαστήρια για την ανάλυσή τους. Η καινοτομία του δοσίμετρου Memory είναι ότι συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δύο δοσίμετρων που υπήρχαν παλαιότερα. Ένα ευαίσθητο στα οξεία του περιβάλλοντος και ένα άλλο που ήταν ευαίσθητο στη διακίνηση ρήπων. Για το συνδυασμό των μετρήσεων των δύο δοσίμετρων, δημιουργήσαμε ένα μικρό, εξελιγμένο όργανο. Οι συντηρητές βλέπουν τα αποτελέσματα σε μια οθόνη υπολογιστή με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη. Το πράσινο δείχνει ότι το περιβάλλον είναι καλό, το κίτρινο ότι υπάρχει πιθανότητα προβλήματος και το κόκκινο προειδοποιεί για ένα σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο. Στο εργαστήριο, μέσα σε αυτά τα γυάλινα δοχεία, τα οργανικά υλικά εκτίθενται σε αέριους ρήπους, έτσι ώστε να γίνεται προσομοίωση των συνθήκων που επικρατούν στα μουσεία. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των μετρήσεων μελετώνται και αναλύονται από εξειδικευμένους επιστήμονες. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου προστασίας των πολύτιμων μνημείων της παγκόσμιας ιστορίας. Η ασφάλειά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του αέρα μέσα στις προθήκες των μεγαλύτερων μουσείων του κόσμου.